Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ που βρήκατε χρόνο για να δώσετε, να παραχωρήσετε αυτή τη συνέντευξη στον Αντένα. Οδεύουμε προς τις κάλπες εν μέσω διλημάτων και συνταρακτικών αποκαλύψεων για το πώς αντιμετώπισαν οι εταίροι την ελληνική υπόθεση. Έχετε μιλήσει για τις Κάνες, το ξέρω, αλλά θα ήθελα να απαντήσετε και στο ερώτημα του Αντένα. Τελικώς είχατε ανάμειξη σε όσα έγιναν σε αυτή τη σύνοδο? Προφανώς είχα ανάμειξη. Κάλεσαν τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος και τον Υπουργό Οικονομικών, γιατί η πρωτοβουλία των κινήσεων ανήκε στις κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Γερμανίας, οι οποίες παρήσαντο στις Κάνες, με τον πρόεδρο της Γαλλίας και τον Γάλλο Υπουργό Οικονομικών και Εξωτερικών, και της Γερμανίας που παρήστατο με την καγκελάριο Μέρκελ και τον Υπουργό Οικονομικών Σόιμπλε. Άρα προφανώς μετήχα και εγώ και προσπάθησα να στηρίξω την ελληνική θέση και την ελληνική επιχειρηματολογία, αλλά όπως έχετε αντιληφθεί, επρόκειτο για μια ασφιχτική κατάσταση. Τεθήκαμε προ του καθαρού διλήμματος και ερωτήματος ή καθόλου δημοψήφισμα ή άμεσα τις επόμενες μέρες ή δυνατόν μέσα σε 20 ή 30 μέρες δημοψήφισμα με ερώτημα μέσα ή έξω από το ευρώ. Γνωρίζετε όμως που κανείς δεν ήθελε στην Ελλάδα και δεν όμως άντεχε η ελληνική οικονομία τέτοιο δημοψήφισμα. Γνωρίζετε όμως ότι σας χρεώνεται συμμετοχή σε μια μηχανογραφία εντός ή εκτός εισαγωγικών, μια μεθόδευση, δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση να ανατραπεί. Αλλά αυτό είναι μια γελοιότης ενός συγκεκριμένου δημοσιεύματος, των Financial Times, που συνεχίζει να δημοσιεύει μια σειρά από κείμενα υπονομευτικά για την ελληνική οικονομία. Δεν θεωρείτε τυχαία θεωρία, στιγμή, δηλαδή, που δεν θεωρώ τυχαίο λίγο πριν από τις εκλογές, αλλά είναι αστεία η σύλληψη. Όταν έχεις μέσα τον πρόεδρο Σαρκοζή, την καγκελάριο Μέρκελ, έχεις μέσα αυτούς που έχουν συνδιαμορφώσει με την Ελλάδα το πρόγραμμα στήριξης, το δεύτερο πρόγραμμα, το μεγάλο δάνειο, το κούρεμα του ελληνικού χρέους που είχε αποφασιστεί λίγες μέρες πριν στις Βρυξέλλες, στις 27 Οκτωβρίου, οι παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ δεν παίζουν κανένα ρόλο. Δεν έπαιξαν στις Κάνες ρόλο ούτε η κυρία Λαγκάρντ, ούτε ο κύριος Ρομπόη, ο κύριος Μπαρόζο και ο κύριος Δρέαν που παρίστανται. Τώρα το γιατί, το παίξατε εσείς. Γιατί το παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι διακυβερνητικό. Έπαιξε ένα ρόλο προστασίας του κύρους της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού που ήταν ο κύριος Παπανδρέου και προστασίας της εθνικής οικονομίας. Είπατε τώρα, όλοι ήταν θεωρία, για το δημοψήφισμα, θεωρία, αλλά ακούστε, και εσείς θέλατε ακούστε, το δημοψήφισμα ακούστε, και μετά αλλάξατε θέση. Αυτό ξέρουμε εμείς. Θα σας πω, κυρία Χούκλη, θα σας πω γιατί έχετε και εσείς μια συμμετοχή. Στο σκηνικό, στο σκηνικό αυτό, γιατί έτυχε να κάνουμε μια συζήτηση στην τηλεόραση το βράδυ που ο κύριος Παπανδρέου ανακοίνωσε το δημοψήφισμα. Η θεωρία ότι ο κύριος Μπαρόζο έχει άποψη για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα είναι αστεία και το είπε και ο ίδιος όταν ερωτήθηκε, έκανε δήλωση η εκπρόσωπός του. Ο κύριος Παπανδρέου από τις αρχές Ιουνίου του 2011, πριν πάει στο ανασχηματισμό και πριν μου ζητήσει επιμόνως να γίνω Υπουργός Οικονομικών, διαπραγματεύθηκε με τον κύριο Σαμαρά συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας με τρίτο πρόσωπο ως πρωθυπουργό. Και όταν επιστρέψαμε από τις Κάνες, ο ίδιος πήρε την πρωτοβουλία να ξανασυζητήσει με τον κύριο Σαμαρά, συμφώνησαν κυβέρνηση συνεργασίας με τη συμμετοχή και του κυρίου Καρατζαφέρη και ο ίδιος ο κύριος Παπανδρέου επέλεξε τον πρωθυπουργό όπως είχε δικαίωμα ως αρχηγός της πλειοψηφίας. Σκέφτηκε, όπως ξέρετε, διάφορα ονόματα και τελικά πρότεινε τον κύριο Κακλαμάνη. Ο κύριος Κακλαμάνης δεν δέχτηκε. Τον κύριο Πετσάλινικο. Θυμάστε τις αντιδράσεις. Είναι νοπάτα και τελικώς κατέληξε ο ίδιος στον κύριο Παπαδήμο. Δεν τον θέλαν τον κύριο Παπαδήμο από τις Βρυξέλλες. Τον κύριο Παπαδήμο τον ήθελαν πολύ στην Ελλάδα. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ, μέσα ενημέρωσης, επιχειρηματική κύκλη. Τώρα, συνομιλητής του κυρίου Μπαρόζο εξ Ελλάδος ήταν ο κύριος Παπανδρέου. Εγώ ήμουν συνομιλητής του κυρίου Ρέν. Δεν σας είπε πρέπει να σκοτώσουμε όχι, το δημοψήφισμα? Το να σκοτώσουμε το δημοψήφισμα για το ευρώ ήταν εθνικό καθήκον. Εσείς όμως άλλαξατε γνώμη. Επιστρέφοντας από τις Κάνες, αλλάξατε γνώμη. Μα άλλαξα, δεν είχατε πει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ότι γνώμη είναι εθνικά λυτρωτικό να προχωρήσουμε σε αυτό το δημοψήφισμα? Είπα ότι είναι εθνικά λυτρωτικό όλο το σχήμα όπως διαμορφώνεται. Ανέλαβα να παρουσιάσω στην κοινοβουλευτική ομάδα το νέο πακέτο διάσωσης της χώρας που είχαμε συμφωνήσει δύο μέρες πριν. Όταν ο κύριος Παπανδρέου ανακοίνωσε το δημοψήφισμα, κατελήφθη και εγώ εξ απείνης και έπρεπε μέσα σε δευτερόλεπτα
να βρω μία θέση η οποία να προστατεύει τον Πρωθυπουργό, την κυβέρνηση, την χώρα, τις τράπεζες, τις καταθέσεις, την εθνική οικονομία, την διπλωματική αξιοπιστία της χώρας. Και βγήκα στο δελτίο ειδήσεών σας λίγα λεπτά μετά και είπα, αν είναι να κάνουμε το δημοψήφισμα που πρότεινε ο κύριος Παπανδρέου, θα το κάνουμε μετά, αφού ολοκληρώσουμε το πακέτο του δανείου, αφού ολοκληρώσουμε τη διαπραγμάτευση, αφού κάνουμε το κούρεμα. Mm-hmm. Και θα είναι ένα δημοψήφισμα που θα εγκρίνει το πρόγραμμα διάσωσης. Ποτέ ένα δημοψήφισμα για το ευρώ, mm-hmm. μέσα ή έξω στο ευρώ. Όταν λοιπόν μας βάλαν το πιστόλι στο κρόταφο και μας είπαν πάτε να κάνετε δημοψήφισμα για το αν θα μείνετε στο ευρώ, εάν εγώ δεν έκανα δήλωση αξιμέρωτα ότι το θέμα της συμμετοχής στην Ευρωζώνη δεν τίθεται σε δημοψήφισμα, δεν θα υπήρχαν τράπεζες, οικονομία και καταθέσεις. Παρ' όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, η δήλωσή μου έγινε στις 5 το πρωί, κυρία Κούκλη. Αλήθεια. Γιατί στις 9 το πρωί δεν θα υπήρχε εθνική οικονομία. Και αυτό επέτρεψε και στον κύριο Παπανδρέου να κάνει αυτό που επεδίωκε πριν από το ανασχηματισμό και τη δική μου συμμετοχή στο Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή μια κυβέρνηση συνεργασίας. Πρέπει να σας πω δε ότι αυτή η συνεργασία των ευρύτερων δυνάμεων έπρεπε να έχει γίνει από 10. Και είχα προτείνει το 10, όπως θυμάστε. Θα ήθελα να σχολιάσετε το 10 είχα προτείνει, όπως θυμάστε, πριν ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο, να ζητήσουμε πλειοψηφία 180 ψήφων, για να μην μπορεί η Νέα Δημοκρατία να εμφανίζεται ως αντιμνημονιακή. Όλα ιστορία είναι. Όλα ιστορία. Άρα λοιπόν, προστατεύσαμε την οικονομία και ενήργησα ως Υπουργός Οικονομικών μετά τις Κάνες, όπως θα ενεργούσε οποιοδήποτε από εθνικό καθήκον. Θεωρώ ότι η πράξη αυτή είναι μία πράξη η οποία προστάτευσε το βιος των Ελλήνων και την υπόσταση της χώρας. Πώς μπορείτε να το λέτε όμως αυτό? Έκτοτε το ζείτε και το βλέπετε και το ακούτε και το γνωρίζετε από τη θέση ευθύνης που έχετε, ότι η ελληνική κοινωνία είναι καθημαγμένη. Έχουν χαθεί εισοδήματα, έχουν χαθεί δουλειές, επιχειρήσεις κλείσανε. Εσείς τώρα είστε μια τόσο ευφυής δημοσιογράφος και επιστήμον, θα μου επιτρέψετε να πω, λόγω της παλαιάς σχέσης που είχαμε από το Πανεπιστήμιο. Πιστεύετε ότι είχαμε μια καλύτερη επιλογή χωρίς θυσίες, χωρίς πόνο, χωρίς κόστος για μας, χωρίς φθορά για μας και δεν την ακολουθήσαμε? Πιστεύει κανείς ότι είμαστε κακοί ή ανόητοι? Υπήρχε εύκολη λύση και δεν την ακολουθήσαμε ως χώρα? Και καλά το έκανε το Πασόκ αυτό το 2010. Μετά τυφλώθηκε από πλευράς ευφυΐας και διορατικότητας και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καρατζαφέρης και ο κύριος Κουβέλης, οι οποίοι μπήκανε, έστω αν βγήκαν κάποια στιγμή, μπήκανε στην τροχιά της ευθύνης. Mm-hmm. Αν υπήρχε εύκολη επιλογή, δεν θα μπορούσαμε να την έχουμε ακολουθήσει. Προφανώς η άλλη επιλογή ήταν η απόλυτη καταστροφή. Ναι, χάσαμε το 25% του ΑΕΠ σωρευτικά, λόγω της ύφεσης, που άρχισε από το 2007 και δεν το είχαμε καταλάβει ως χώρα. Το καταλάβαμε το 2010. Αλλά γλιτώσαμε το 75%. Mm-hmm. Και έχουμε μία αφετηρία τώρα να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος. Εάν δεν γινόταν η επιλογή αυτή, είναι αμφίβολο αν θα κρατούσαμε το 25 και θα χάναμε το 75. Οι Κύπροι κάποια στιγμή ενθουσιάστηκαν με έναν πατριωτικό γνήσιο ενθουσιασμό, καταψηφίζοντας το σχέδιο Α για τη διάσωση της κυπριακής οικονομίας, με κούρεμα καταθέσεων, και θεώρησαν ότι θα βρουν άλλη λύση, θα βρουν 2 δισεκατομμύρια ψάχνανε, 2 δισεκατομμύρια, όχι 240 μην που πήραμε εμείς. Μην πάμε στην Κύπρο, ας μείνουμε λίγο στην Ελλάδα. Έχει σημασία για την ψυχραιμία μας, την ιστορική. Δεν βρήκαν δάνειο από τη Ρωσία 2 δισεκατομμυρίων και τελικά το σχέδιο Β απεδείχθη χειρότερο από το σχέδιο Α. Μιλήσατε για σχέδιο Β. Θα μιλήσω για το σχέδιο Z. Διότι εκτός από το μυθιστόρημα του Βασιλικού και την ταινία του Γαβρά, ανακαλύπτουμε ότι υπήρχε σχέδιο Ζήτα για την Ελλάδα, αυτό που αποκαλύπτουν οι Financial Times. Εσείς γνωρίζετε τον Ιούνιο του 2012, ήταν σε γνώση σας, είχε περιέλθει στη γνώση σας ότι μεθοδεύεται έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ? Έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ προετοιμαζόταν ως σενάριο κατ' επανάληψη. Ο ίδιος έχω ζήσει δραματικές στιγμές να ασκούν πιέσεις σε μένα για να ετοιμάσουμε σενάριο εξόδου από το ευρώ. Το βράδυ των Κανών, κυρία Χούκλη, ζητήθηκε να μείνουμε οι Υπουργοί Οικονομικών να ετοιμάσουμε σχέδιο εξόδου από το ευρώ. Mm-hmm. Και εγώ αρνήθηκα να το κάνω αυτό. Ήθελα να ρωτήσω. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι αν σας δώσω το σχέδιο που είχαμε ετοιμάσει εμείς εδώ στην Ελλάδα με την Τράπεζα της Ελλάδος, σε περίπτωση αποτυχίας του κουρέματος, του PSI, αν δεν πήγαινε καλά το PSI,
που απείλαξε τη χώρα από 185 δισεκατομμύρια σε πραγματική αξία, σε καθαρή παρούσα αξία βάρους, 80% του ΕΠ. Τι θα συνέβαινε εκείνο το βράδυ, ξέρετε, ποιο ήταν το σενάριο? Τι σημαίνει το σενάριο, κλείνουν οι τράπεζες, δεν μπορείς να πάρεις λεφτά από τα μηχανήματα παρά λίγα ευρώ? Άρα η συγκυβέρνηση του Ιουνίου του 12 μήπως ήταν προϊόν αυτής της απειλής? Όχι βεβαίως. Αυτά ήταν πριν τις εκλογές που γράφουν οι εφημερίδες. Ήταν πριν τις εκλογές του Ιουνίου. Ναι. Σε περίπτωση που δεν σχηματιστεί μια κυβέρνηση υπεύθυνη. Mm-hmm. Μια κυβέρνηση με ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Αλλά ποιος τη σχημάτισε την κυβέρνηση αυτή του Ιουνίου του 12? Ο ελληνικός λαός. Όχι. Ο ελληνικός λαός ψήφισε έτσι ώστε να μπορούν οι φιλοευρωπαϊκές και υπεύθυνες δυνάμεις να συνεργαστούν. Ο λαός έδωσε 48% στη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ. Και αφού έφυγε η ΔΗΜΑΡ, η εκλογική μας βάση είναι 42,5%. Λίγες κυβερνήσεις έχουν εκλογική βάση 42,5% στην Ευρώπη. Εδώ καλά κάνετε και θυμίζετε τις εκλογές του 2012, γιατί οι συμπολίτες μας έχουν μείνει με την εντύπωση ότι δεν έγιναν ποτέ αυτές οι εκλογές. Ότι κάναμε το 2009 εκλογές, ενώ όλοι νομίζαμε ότι η χώρα πηγαίνει καλά και μετά βρεθήκαμε αντιμέτωποι με την κρίση και τα μέτρα της κρίσης, χωρίς να έχουν ψηφίσει οι Έλληνες για μέτρα, και άρα ότι υπάρχει ένα τέτοιο κενό. Μα δύο χρόνια μετά, ενώ τα μέτρα ήταν σε πλήρη εφαρμογή, τα διλήμματα γνωστά, ψήφισαν οι Έλληνες με υπεύθυνο και θα έλεγα ιστορικά βαρισίμαντο τρόπο στις εκλογές του Ιουνίου του 2012. Μα η ζωή τους δεν βελτιώθηκε προφανώς, αλλά τώρα θα βελτιωθεί, διότι είναι η αλλαγή μικρή, αλλά θα αρχίσει να γίνεται πάρα πολύ γρήγορη. Ζητάτε, γιατί, λοιπόν, κύριε ξέρετε, το κακό γίνεται πολύ εύκολα, η καταστροφή, η αποκατάσταση πολύ δύσκολα, αλλά όταν αρχίσει η αποκατάσταση είναι θεαματική. Ξέρετε όμως, ζητάτε από τον κόσμο να πάει να ψηφίσει ψύχρεμα και υπεύθυνα στις κάλπες, όταν κάθε μέρα εκείνος βιώνει τα προβλήματά του, τις αγωνίες του, έχει το θυμό με τις αποκαλύψεις για τη συμπεριφορά των εταίρων. Βεβαίως είναι πολιτικά ορθό να το ζητήσετε. Είναι όμως και ηθικό να βάζετε το πιστόλι στον κρόταφο και να του λέτε ή θα μας ψηφίσετε ή θα καταστραφούμε. Κυρία, με συγχωρείτε, η συμπεριφορά των εταίρων είναι γνωστή. Εμείς τα κάναμε ποτέ τις επιλογές αυτές. Αν μπορούσαμε να κάνουμε, αν μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερες επιλογές. Ναι, κοιτάξτε, να σας πω το εξής. Οι εταίροι μας έχουν δώσει πολλά λεφτά στην Ελλάδα. Η Ουκρανία τώρα, η οποία είναι σε βαθιά κρίση και είναι μια χώρα μεγάλη, 50 εκατομμυρίων κατοίκων με πλούτο, πλουτοπαραγωγικές πηγές, ζητάει 35 δισεκατομμύρια ευρώ για να σωθεί. Η Ελλάδα πήρε 240 δισεκατομμύρια δάνειο, 180 δισεκατομμύρια κούρεμα χρέους και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στηρίζει τις ελληνικές τράπεζες τώρα με περίπου 40 δισεκατομμύρια κατά μέσο όρο στη διάρκεια της κρίσης. Μισό λεπτό, τα ρισκάρουν. Κατά μέσο όρο 100 δισεκατομμύρια. Το πακέτο είναι 500 δισεκατομμύρια. 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε, η συμμετοχή του Δούνου του είναι μόλις 25 δισεκατομμύρια σήμερα. Χρωστάμε στο Δούνου του σήμερα από όσα χρωστάμε συνολικά μόνο 25. Κρατήστε το αυτό, γιατί είναι πολύ εύκολη η απαλλαγή από τον βραχνά του Δούνου του που συγκροτεί την Τρόικα. Τώρα προσέξτε. Για να μας τα δώσουν αυτά, μας επέβαλαν όρους που αντιστοιχούν στην δική τους ιδεολογική και πολιτική αντίληψη. Που είναι, ναι, συντηρητικοί, νεοφιλελεύθεροι, σκληροί και μας τιμώρησαν γιατί θεώρησαν ότι έχουμε αποκλίνει και ότι έχουμε... Δεν μπορούμε να έχουμε δείξουμε εμείς κατανόηση, κύριε Πρόεδρε, για αυτό το οποίο γιατί δείχνουμε εμείς. Ποιος έχει πει πιο σκληρά πράγματα στους εταίρους από εμάς που ήμασταν στη διαπραγμάτευση και είμαστε. Ναι, αλλά ο κόσμος το βιώνει κάθε μέρα. Ποιος έχετε δει πολλούς πολιτικούς, κυρία Χούκλη, θα με επιτρέψετε να το πω, συγχωρέστε μου, αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα ιστορικής αλήθειας και ιστορικής δικαιοσύνης. Ξέρετε πολλούς πολιτικούς στην Ελλάδα που έδιωξαν την αντιπροσωπεία των εταίρων και δανειστών από το γραφείο τους? Εγώ το έχω κάνει. Ναι, αλλά τότε αντιλήφθηκαμε να φύγουμε πάλι από το ευρώ και αναγκαστήκαν να επιστρέψουν και να δεσμευτείτε και να ψηφίσουν. Κάναμε μια διαπραγμάτευση με καλύτερους όρους. Η σύγκρουση και οι καθαρές θέσεις μας επέτρεψαν να πάρουμε ένα πακέτο συντριπτικά καλύτερο από αυτό που είχαμε. Λέτε και ξαναλέτε ότι το ΠΑΣΟΚ συνέβαλε τα μάλα στο να μην χρεοκοπήσει ατάκτως η χώρα. Θα αντιστρέψω τη συλλογιστική σας και... θα πω, δεν είναι το ελάχιστο που όφιλε το ΠΑΣΟΚ οι κυβερνήσεις του οποίου ευθύνονται
για την κατάσταση στην οποία φτάσαμε. Σας απαντώ ευθέως. Μάλιστα. Αλλά μόνο οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ ευθύνονται. Δεν ευθύνονται οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της φυτείας της οποίας εξεράγει η χώρα, δεν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του 2004-2005.